Κύριε Μακράκη, θέλω να παραμείνετε λίγο. Θέλω να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία που αφορούν τις τιμές των ενοικίων και την διαθεσιμότητα όχι μόνο στην φοιτητική στέγη, αλλά και στην επαγγελματική στέγη και θα εστιάσουμε και στους εκπαιδευτικούς, δηλαδή αναπληρωτές οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη ή αναπληρωτές κριτικοί οι οποίοι μετακινούνται από τον ένα νομό στον άλλο και δυσκολεύονται να βρουν σπίτι. Φαντάζομαι ένα φαινόμενο, μια κατάσταση που τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σωστά. Σωστά, τη γνωρίζουμε και γινόμαστε αποδέκτες όλων αυτών των προβλημάτων και των παραπώνων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Θέλω λίγο να δείξουμε κάποια στοιχεία και να βάλουμε και στην κουβέντα τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, υπεύθυνος ενημέρωσης της Ένωσης Ιδιοκτητών σε επίπεδο Ηρακλείου. Να δούμε λίγο κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν το ρεπορτάζ το οποίο θα αναλύσουμε τώρα. Λοιπόν, ράλι τιμών στα ενίκια. Δεν αναφερόμαστε μόνο στη διαθεσιμότητα που δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά αναφερόμαστε λίγο και στο κόστος το οποίο έχει εκτοξευθεί. Για μια γκαρσονιέρα τώρα στην περιοχή της Θερίσου, στο Ηράκλειο, πρέπει κάποιος να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. 300 ευρώ το μήνα. Για ένα διαμέρισμα, διάρη φαντάζομαι, σωστά για να χαρακτηρίσετε διαμέρισμα 38 τετραγωνικών μέτρων στην Αγία Τριάδα, 270 ευρώ το μήνα. Για μια γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, δηλαδή και μια περιοχή που νοικιάζουν και νοσηλευτές και γιατροί αλλά και εκπαιδευτικοί, 270 ευρώ το μήνα. Ο μέσος όρος, δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί στα 270 να είναι 260, μπορεί να είναι και 300-310. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια μεζονέτα 45 τετραγωνικών στο Ηράκλειο. 350 ευρώ ο μήνας. Και για μια γκαρσονιέρα στο κέντρο του Ηρακλείου, ο μέσος όρος 320 ευρώ το μήνα. Στοιχεία τα οποία βέβαια και εμείς οι ίδιοι αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο. Πάμε και στην τελευταία κάρτα. Γκαρσονιέρα 23 τετραγωνικά μέτρα. Στην Κηπούπολη, με πάρα πολλά σχολεία εκεί περιμετρικά, σωστά. 300 ευρώ το μήνα. Και μια γκαρσονιέρα στην περιοχή του ΤΕΗ, εδώ κυρίως ακουμπά τους φοιτητές, 260 ευρώ ο μήνας. Καταγράφεται αύξηση καθώς γνωρίζω την περιοχή και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά ακόμα και τα 300 ευρώ ο μήνας. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, όπως προείπα, μαζί με τον κύριο Μακράκη. Την καλησπέρα μας, κύριε Αράπογλου. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα και να κάνουμε και μία σύγκριση σε σχέση με πέρυσι. Όλα αυτά τα στοιχεία προκύπτουν κυρίως από το γεγονός ότι τα δύο προηγούμενα έτη λόγω του κορονοϊού δεν έρχονταν στην Ελλάδα τόσοι τουρίστες όσοι ήρθαν πέρυσι και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί ιδιοκτήτες λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης σε φέτος να στραφούν στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους αναπληρωτές, δασκάλους και καθηγητές. Πέραν τούτου, άλλος ένας λόγος που έχει προκύψει το συγκεκριμένο ζήτημα είναι το γεγονός ότι ενώ προχωρούσαν οι οικοδομές για να ανοικοδομηθούν και να δημιουργηθούν νέες γκαρσονιέρες και νέα διαμερίσματα για να διατεθούν στην αγορά, λόγω της αύξησης των οικοδομικών υλικών, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην προκύψουν νέα διαμερίσματα διαθέσιμα προς ενοικίαση. Το σημαντικότερο πάντως είναι το γεγονός ότι σε σχέση με πέρυσι υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 15-20% και λόγω του πληθωρισμού που υπάρχει εφέτος, αλλά αυτό που έχει σημασία και είναι το κυριότερο θέμα είναι το γεγονός της αυξημένης τουριστικής κίνησης όπως σας προείπα, καθώς αυτό δημιούργησε το να μην υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια λόγω του ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες στράφηκαν στην λύση της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, μας είπατε ότι είστε ενήμερος, γνωρίζετε, εκπαιδευτικοί, ένας πονοκέφαλος για τους ίδιους συναδέλφους σας, αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Έρχονται σε ένα άλλο νομό, σε ένα άλλο νησί, σε μια άλλη περιοχή και δεν βρίσκουν σπίτι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και κάθε χρόνο γίνεται και πιο έντονο αυτό το πρόβλημα. Σε επίσκεψη που είχαμε σε σχολεία της πόλης αυτή την περίοδο με το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών διαπιστώσαμε ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε αρκετοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν έχουν βρει ακόμα σπίτι ή κλείνουν σπίτια όπως είπε προηγουμένως
ο κύριος Σαράπογλου, λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης κάποιων διαμερισμάτων, πολλοί ιδιοκτήτες σου λένε ότι μπορώ να σας δώσω το σπίτι, αλλά από 10 το Οκτώβριο, από 15 το Οκτώβριο, προσπαθούν να φιλοξενηθούν σε άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς μέχρι να νοικιάσουν το σπίτι, και δυστυχώς είναι ντροπή για το 2022 εκπαιδευτικοί να έρχονται για να υπηρετήσουν το δημόσιο σχολείο, για να είναι δίπλα στους μαθητές, να μην μπορούν να βρουν σπίτι. Ή βάλω και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρο, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, ότι ένας πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός λαμβάνει ο πρώτος μισθός ενός πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού είναι 750 ευρώ. Όταν δηλαδή έρχεται στο Ηράκλειο για να παίρνει το μήνα 750 ευρώ και το σπίτι με 30-35 τετραγωνικά, σωστά, να ζητάνε 350 και 400 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι συν, μάλιστα, τα καύσιμα για να μετακινείται στα σχολεία, και κυρίως αυτοί οι συνάδελφοι, ξέρετε, το κόστος είναι δυσβάστακτο. Δεν μπορούν να επιβιώσουν, είναι δυσβάστακτο. Και ήδη, μια τελευταία παρατήρηση, ναι, ήδη έχουμε και 10 με 15 παραιτήσεις συναδέλφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που και λόγω αυτών των παραγόντων παραιτήθηκαν από την πρόσληψη που είχαν. Μάλιστα. Ακριβώς. Δεν ξέρω, έχουμε ένα λεπτό ακόμα ή να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να παραμείνετε, κύριε Μακράκη, κύριε Αράπουλου, για ένα σχόλιο. Σε 4 λεπτά επιστρέφουμε για να κλείσουμε ένα θέμα όπως πρέπει, που αφορά εκατοντάδες ανθρώπους αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο Κρήτης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, πέμπτο μέρος. Πάμε λίγο, αφήσα μία συζήτηση στη μέση που έχει να κάνει με τη στέγη, με τις οικίες, με τα ενίκια. Κυρίως αυτοί που πλήττονται, ποιοι είναι, από τη μία εκπαιδευτική, από την άλλη φοιτητές. Κύριε Αράπογλου, αφήσαμε κάτι στη μέση και θέλω ένα σχολείο σας. Εάν η κατάσταση κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις δικές σας εκτιμήσεις, ομαλοποιηθεί, τίνει να επιστρέψει σε μία πραγματικότητα κάποια στιγμή. Οι προβλέψεις μας είναι ότι για την επόμενη χρονιά ενδεχομένως να μην παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο, λόγω του ότι ο τουρισμός που ήρθε φέτος στην Κρήτη ήταν περισσότερος από ποτέ, από κάθε άλλη χρονιά, και αυτό προήλθε από το γεγονός ότι για το έτη που υπήρξε η πανδημία του κορονοϊού, το 2020 και το 2021, αρκετοί τουρίστες είχαν εξοικονομήσει χρήματα τα οποία δεν τα ξόδεψαν προκειμένου να έρθουν στο νησί μας και να κάνουν τις διακοπές τους. Κάτι που σημαίνει, επειδή φέτος ήρθαν ενδεχομένως και λόγω του πληθωρισμού που υπάρχει παγκοσμίως, αλλά ναι, και ναι, λόγω της επικείμενης ενεργειακής κρίσης που θα επέλθει το χειμώνα, πολύ πιθανό είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι του τουρισμού που ήρθε φέτος στην Κρήτη να μην έρθει του χρόνου, με αποτέλεσμα και πάλι οι ιδιοκτήτες να αλλάξουν στάση και να στραφούν προς την παραδοσιακή μακροχρόνια μίσθωση, κάτι που θα σημαίνει ότι θα υπάρχουν περισσότερα διαμερίσματα, μάλιστα, και περισσότερες γκαρσονιέρες διαθέσιμες για τους φοιτητές και για τους καθηγητές. Εγώ στέκομαι και κλείνω με αυτό, κύριε Μακράκη, ότι αρκετοί συνάδελφοί σας, δεν ξέρω σε επίπεδο Κρήτης, δήλωσαν παραίτηση και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις συνθήκες. Όχι, τα στοιχεία που είπα προηγουμένως αφορούν τον νομό Ηρακλείου. Τον νομό Ηρακλείου. Προφανώς και σε άλλες περιοχές παρατηρείται. Ναι, ναι. Έχουμε κατά περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι δεν αντέχουν είτε το οικονομικό κόστος. Μάλιστα, μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι συγκυρίες. Ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός να έρθει από ένα άλλο μέρος. Σωστά. Με όλο αυτό το οικονομικό κόστος πρέπει να υποστεί τους πρώτους μήνες, και όταν λαμβάνει 700, μάλιστα, και 800 ευρώ, και τα μισά από αυτά θα πρέπει, κύριε, να διαθέσει για μια γκαρσονιέρα, αν τη βρει. Αν τη βρει. Να σε ευχαριστήσω πολύ, όπως και τον κύριο Αράπογλου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.